Κάνω παρέμβαση μόνο και μόνο, θυμάστε πάρα πολύ καλά. Είχα επισημάνει όταν έγινε η παρουσίαση του πρόγραμμα Life, είπα με ενδιαφέρει προσωπικά πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Βλέπω όμως τα υπεύθυνα άτομα όπως ο κύριος Ψαρούδας προηγουμένως που τον άκουσα στην τοποθέτησή του πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Πραγματικά η κατάσταση στην Ποριά είναι δραματική. Το επιβεβαιώνω. Έχουμε και καθημερινά κρούσματα. Και όπως είχα πει, θα παρακολουθάω από κοντά όλη την εξέλιξη του έργου του συγκεκριμένου που δαπανήθηκε ένα σημαντικό ποσό. Φυσικά ήταν από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μεγαλύτερο κομμάτι. Ναι, αλλά και με συμβολή. Και που έβαλε η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Ακριβώς. Πρέπει να αναλάβει επιτέλους, δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο κύριος Ψαρούδας και να δίνει απαντήσεις όπως αυτές προηγουμένως που τις άκουσα, που δεν μπορούν να δώσουν άμεση λύση. Άμεσα πρέπει να πάει η οργάνωση αυτή τη συγκεκριμένη, αύριο στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτή είναι η ομάδα που μέσα στην σύμβαση που πρέπει να κάνει άμεση παρέμβαση για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Ακριβώς. Όπως είπατε, του είχα επισημάνει και πάρα πολλές φορές, κάποτε όταν του είχα φέρει το θέμα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο πρωτού από 5 χρόνια και κάποιοι συνάδελφοι, γιατί πρέπει να λέμε και τις αλήθειες, γελούσαν. Και κάποιοι συνάδελφοι από αυτή την περιοχή εκεί πέρα, συγκεκριμένα που υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Κι όμως βλέπετε να πούμε πόσο έχει πληθαίνει η Αρκούδα και τι προβλήματα αντιμετωπίζει και όπως είπα προηγουμένως, κινδυνεύει να χαθεί και η ανθρώπινη ζωή. Ήδη από αύριο θα ασχοληθώ προσωπικά και δεν ήθελα να γίνω ενοχλητικός από την άποψη. Κύριε Χαρούμενε, κάποιος πρέπει να το κάνει τέλος αλλά πάντων. Από αύριο θέλω, δεν θέλω, θα με έχουν από κοντά του. Κάποιος πρέπει δεν να πάει το κάνει. Πλέον, κύριε Αναγνωστοπούλου. Ξέρετε, το είπα και προηγουμένως. Ένα μήνα τουλάχιστον έχει που αναφερόμαστε στην περιοχή της Ποριάς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι εκεί με την Αρκούδα. Υπεγράφει, όπως είπατε και εσείς, η σύμβαση για το πρόγραμμα Life 1.200.000 ευρώ. Και αυτό που ακούσαμε προηγουμένως από τον κύριο Ψαρούδα είναι κάντε υπομονή, περιμένετε. Θα ενημερωθούμε. Είναι απαντήσεις, κύριε Αναγνωστοπούλου, αυτές. Πραγματικά έμεινα έκπληκτος όταν άκουσα τις απαντήσεις. Από ένα υπεύθυνο άτομο δηλαδή που χειρίζεται όλο το πρόγραμμα Life, είχα ξεκαθαρίσει τη θέση μου και είχα δηλώσει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Θα παρακολουθάω από κοντά όλες τις εξελίξεις του προγράμματος, δαπανείται ένα σημαντικό ποσό και ήδη από αύριο σας το λέω αυτό υπεύθυνα ότι θα ασχοληθώ. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και στην επίσκεψη πρωτού από 10 μέρες που είχα κατεβεί σε διάφορα υπουργεία. Ναι. Είχα συναντηθεί και με τον κύριο Παπακουσταντίνο, ανεξαρτήτως από το πρόγραμμα Life, 500.000 ευρώ. Στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, από το πρόγραμμα πράσινης ανάπτυξης που υπάρχουν κονδύλια, ναι, για να μπορούμε να προβούμε εμείς στα περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, να βγάλουμε μια δημοπρασία αυτό το συγκεκριμένο ποσό, για να μπορέσουμε να δίνουμε τουλάχιστον στους συνδημότες μας που έχουν προβλήματα τέτοια συγκεκριμένα όπως κτηνοτροπικές μονάδες, αμπέλια, μελίσια κτλ. Για να μπορούμε να τους προωθούμε εμείς στη συνεργασία με τους Δήμους. Δεν πάει άλλο πλέον. Δεν επιτρέπεται να βγαίνει ένα άτομο που χειρίζεται όλο το πρόγραμμα του συγκεκριμένο και να μιλάει με τόσο, με τόσο μεγάλη αδιαφορία. Απογοητευμένος είμαι πραγματικά. Και αν είναι ο λόγος που πήρα τηλέφωνο και αυτό το λόγο έκανα παρέμβαση στο κανάλι της κυρία Αναγνωστοπούλου. Ήθελα να πω ένα πράγμα μόνο. Και οι κάτοικοι της Ποριάς να μείνουν ήσυχοι από αύριο, γιατί πραγματικά θα ασχοληθώ προσωπικά και με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ έντονο. Αυτό τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε και εμείς από τα τηλεφωνήματα που έχουμε. Και βεβαίως την ίδια απορία έχω και εγώ, κύριε Χαρούμενε. Τι γίνεται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και πότε επιτέλους θα αρχίσουμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή, οι κάτοικοι αυτοί τι θα πρέπει να περιμένουν παραπάνω. Να καταστραφεί, όπως είπε ο κύριος Γεωργίου, για παράδειγμα, καταστράφηκε κάποιο ζωικό κεφάλαιο, να καταστραφεί και το δικό του και μετά να έχουμε την οποιαδήποτε λύση. Δεν γίνεται. Ήδη τα κρούσματα είναι πολλά, αλλά η παρέμβαση είναι η λιπέστατη ως μηδαμινή, εγώ θα έλεγα, ανύπαρκτη. Τον άκουσα πραγματικά που είπε ότι δεν είναι δυνατόν να καταστρέψει αρκούδα ή κουζώα και επειδή και ο ίδιος σαν κτηνοτρόφος έχω υποστεί ζημία από αρκούδα, μπορεί να μην θα τα χαλάσει τα οικοστά του. Ξέρετε τι συμβαίνει. Μπαίνει μέσα όταν είναι κρυσμένα τα ζώα μέσα στην κτηνοτροφική μονάδα. Ναι. Χαλάει δύο ζώα και τα άλλα τα ζώα εξαφανίζονται και να ψάχνει τώρα δηλαδή ο κάθε κτηνοτρόφος που έχουν πάει τα ζώα τους να βρει σημάδια και να τα παρουσιάσει δηλαδή στο ΕΛΓΑ ή στην Ακτούρο ή στην σε καλυστό για να μπορέσει να αποζημιωθεί. Είναι δυνατόν. Αν είναι ασφαλισμένος στον ΕΛΓΑ. Δεν γνωρίζω ότι αν μπει μια αρκούδα μέσα σε μια μονάδα κτηνοτροφική, τι ζημία μπορεί να υποστεί δηλαδή ο κτηνοτρόφος. Τι ευθυνότητες είναι αυτά. Ντροπή. Μα την Παναγία πραγματικά. Κύριε Χαρούμενε. Και θα σας ασχοληθώ από αύριο προσωπικά να πούμε για να
για αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Και πολύ καλά θα κάνετε, γιατί κάποιος τέλος πάντων θα πρέπει να τα βάλει τα πράγματα σε μία σειρά. Τους είχα καθημερινά, κύριε Αναγνωστοπούλο, τους είχα καθημερινά, θυμάστε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως. Έλεγα, επιτέλους θα λύσουμε κάποια προβλήματα. Είχα κατεβεί και σαν αντινομάρχης του κύριου Σουφλιά. Τέλος πάντων, βλέπετε αυτά όλα μερικά πράγματα που ξεκινάνε, ήταν τότε που αντιδράσαμε, ας πούμε, για αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα. Με ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή, για να μην έχουμε δυστυχήματα στην Εγγραφία. Εδώ ένα σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει και εκεί πέρα καθημερινά με τους συνδημότες μας, με τα τρακαρίσματα, με τις αρκούδες. Mm-hmm. Και έχουμε τα προβλήματα καθημερινά εδώ πέρα με τους παραγωγούς κτηνοτρόφους. Γενικά όλοι οι παραγωγοί έχουν προβλήματα σήμερα με την αρκούδα. Mm-hmm. Επιτέλους πρέπει να το δοθεί λύση. Δεν πάει άλλο πλέον. Κύριε, ο κόσμος σήμερα έχει τόσα πολλά προβλήματα και είναι δυνατόν δηλαδή να ασχολούμαστε καθημερινά με τις αρκούδες, κύριε Αναγνωστοπούλου? Δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Όπως είπατε, θα πάρει το νόμο στα χέρια του. Μου το έχουν μεταφέρει. Είχα τηλεφωνήματα χθες που μου ανέφεραν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι εμείς, αφού δεν μας προστατεύει κανένας, θα προστατευτούμε μόνοι μας. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να το κάνουμε. Γι' αυτό και έχουμε αρχίσει να παίρνουμε τα όπλα στα χέρια μας. Το είχα πει και εγώ αυτό, σαν αντινομάρχης κιόλας. Και είχα κατακρίνει. Δεν είναι δυνατόν για έναν υπεύθυνο άτομο και ένα άτομο που έχει κάποιο χρήσμα και να μιλά. Αλλά δυστυχώς εκεί φτάνεις. Όταν είσαι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, έχεις τα προβλήματά σου της καθημερινότητας. Δεν μπορείς να τα αποκριθείς, είναι τόσο πολλά τα προβλήματα. Και είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε τέτοιες περιπέτειες, να δαπανούνται τόσα λεφτά και να βγαίνουν υπεύθυνα άτομα και να... Τι απάντηση έδωσαν στους συγκεκριμένους συνάδελφους εκεί πέρα? Πήρε καμία απάντηση? Όχι. Θα στείλουν και να καταγράψουν? Τι να καταγράψουν? Άμεσα πρέπει να γίνει παρέμβαση. Κύριε Χάρη, άμεσα. Ναι.